Ήταν ένα αίτημα για το οποίο κάνατε μεγάλο αγώνα ώστε σιγά σιγά όλα τα γήπεδα του νησιού να τοποθετηθούν απεινιδωτές. Νιώθετε δικαιωμένοι γι' αυτό? Από την έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν είχαμε στείλει έγγραφο στον Δήμο Δυτικής Λέσβου και στον Δήμο Μυτιλίνης για την τοποθέτηση σε όλα τα γήπεδα του νησιού απεινιδωτών. Άμεσα ανταποκρίθηκε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, όπου είχε εξαγγείλει την αγορά 14 απεινιδωτών για να επανδρωθούν τα γήπεδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Την Δευτέρα ο Δήμαρχος μας κάλεσε σαν ΕΠΣ, παρευρεθήκαμε και παραλάβαμε 6 απεινιδωτές, όπου θα τοποθετηθούν στα γήπεδα της Σκάλας Καλονής, της Καλονής, στο γήπεδο Κώστας Κεντέρης, στο γήπεδο της Ερεσού, στο γήπεδο της Τύψης, στο γήπεδο της Φίλιας και στο γήπεδο των Παρακύλων. Οι απεινιδωτές θα τοποθετηθούν εντός των αποδυτηρίων και θα παραδοθούν στους προέδρους των συλλόγων που προαναφέραμε. Η επόμενη πρωτοβουλία που έχετε ως Υγειονομική Επιτροπή ποια είναι? Η πρωτοβουλία σαν Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία να πω ότι έχω την τύχη να έχω κοντά μου ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Βογιατζής Πολύδωρος, ορθοπαιδικός, ο κύριος Ζεϊμπέκης Δούκας, γιατρός Γενικής Ιατρικής και Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλονής, ο κύριος Σταυρέλης Χρήστος, παθολόγος του νοσοκομείου Μυτιλίνης και ο κύριος Μαρινάκης, καρδιολόγος από τη Λίμνο. Η πρωτοβουλία μας είναι να προσπαθήσουμε να πιστοποιήσουμε άτομα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τους απεινιδωτές στα γήπεδα, και για το λόγο αυτό 29 Ιανουαρίου, Κυριακή, 30 και 31 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν 4 σεμινάρια πρώτων βοηθειών χορηγώντας πιστοποίηση τριετούς ισχύως από μια εκπαιδεύτρια και προσωπικό το οποίο θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Ο οργανισμός ο οποίος θα μας κάνει την πιστοποίηση είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός, το Kids Save Lives, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια του COVID είχαμε κάνει διαδικτυακά σεμινάρια πρώτων βοηθειών και είχαν πάρει πιστοποίηση αρκετοί προπονητές που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν δια της παρουσίας τους στα σεμινάρια. Κύριε Σαδάκη, σήμερα θρυνούμε την απώλεια ενός ανθρώπου που πέρασε από επιτροπές της ΕΠΣΕΛΕ και εσείς βέβαια το ζήσετε καλύτερα στην Ένωση της Λέσβου, του Παναγιώτη Πλωμαρίτη. Ναι, δυστυχώς και εγώ το διάβασα πριν από λίγο. Πρόκειται για έναν εξαίρετο άνθρωπο, έναν χαμογελαστό κύριο, ο οποίος ήταν μεγάλη μας τιμή που τον είχαμε στο συμβούλια και στις επιτροπές της ΕΠΣ Λέσβου. Διετέλεσε τόσο ως μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής αλλά και της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλου. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πραγματικά χάσαμε έναν πολύτιμο χαμογελαστό κύριο. Ο μήνας Ιανουάριος προσφέρεται για μεταγραφές και ενίσχυση των ομάδων μεταγραφικά. Ήδη από τις 2 του μήνα ξεκίνησε μεταγραφική περίοδο για τα χειμερινά ψώνια, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Δεν αποκλείται, αν και είναι δύσκολο, να υπάρξει κάποια μεταγραφή έκπληξη. Ο Διαγόρας μπορεί να έχασε τους Χρυσάφη Ελευθερίου και τον γκολκίπερ Γεωργιάδη, η διοίκηση όμως προσπαθεί να καλύψει τα κενά αυτών και ήδη κινήσεις γίνονται. Η μόνη μέχρι τώρα μεταγραφή είναι αυτή του Γιώργου Πάντα, επιθετικού από τον Αχιλέα. Μάλιστα, ο Πάντα συνδύασε τον τεμπούτο του με γκολ την Τετάρτη στο παιχνίδι με τον Ανδρονικά. Στην αναγέννηση Γέρας υπέγραψε σήμερα και ανακοινώθηκε επισήμως ο Κώστας Χατζικυριάκος, αποχωρώντας από τον Ανδρονικά όπου ήταν πέρυσι. Στον εμάς Φίλιας πήγε ο Γιώργος Μαλακός, αφήνοντας τον Ανδρονικά με τον έμπειρο μέσο επιθετικό να μετρά μια ακόμη ομάδα που θα φορέσει τη φανέλα της. Ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο ο Καραβαγγέλης Τύψης, καθώς ενέταξε στο δυναμικό του Αντώνη Γιατζιτζόγλου, αμυντικό που αποχώρησε από τον Ατρόμητο, καθώς και τον Ξενοφόν Λάζαρο που έπαιζε στον Όλυμπο. Αύριο αναμένεται να ανακοινώσει και τη μεταγραφή του τερματοφύλακα Γεωργιάδη. Στις 25 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν και τα 4 παιχνίδια της δεύτερης φάσης προημιτελικά του Κυπέλλου Λέσβου σε ένα γύρο που κυριαρχούν 2 ενδιαφέροντα παιχνίδια. Το Αετός Διαγόρας στα Λουτρά και Αιγαίας Αιωλικός στο Πλωμάρι. Τα παιχνίδια είναι νοκάουτ. Παλαισβιακός Όλυμπος, εμάς Φίλιας Οδυσσέας Ελίτης στα άλλα 2 ζευγάρια.
Επίσης το παιχνίδι του ΕΜΑΣ Φίλιας με τον Όλυμπο που δεν ολοκληρώθηκε την Τετάρτη λόγω σφορδής βροχόπτωσης ορίστηκε από την Επιτροπή να συνεχιστεί από το λεπτό που έγινε η διακοπή στο 45 στις 18 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 4 παρατέταρτο. Να σημειωθεί ότι μέχρι τη στιγμή της διακοπής το σκορ ήταν 2-1 υπέρ της ομάδας της Αγιάσου. Τέλος, την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΣΛ η κλήρωση του τρίτου γύρου στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, το οποίο όπως έχει αποφασιστεί από το ξεκίνημα της χρονιάς θα γίνει σε 3 γύρους ώστε οι ομάδες να έχουν περισσότερα παιχνίδια.